Το Μουσικό Σχολείο Σκιάτιστας και ο Σύλλογος Φίλων της Τζαζ Μουσικής στην Κοζάνη διοργάνωσαν χθες μια εξαιρετική συναυλία με τίτλο «Οι κυρίες της Τζαζ τραγουδούν». Το σύνολο τζαζ του σχολείου και η μπάντα του συλλόγου παρουσίασαν μια συναυλία αφιερωμένη σε τέσσερις μεγάλες κυρίες της τζαζ, την Άστρουτ Κιμπέρντο, την Σάρα Βάγκαν, την Μπίλι Χάλιντεϊ και την Έλα Φιτζέραλντ. Τη διεύθυνση του συνόλου είχε ο Φώτης Καραπέτσας. Η μουσική διδασκαλία και ενορχήστρωση ήταν του Φώτη Καραπέτσα και του Νίκου Βαλταδόρου. Τραγούδησαν η Στέφανη Χαραλαμπίδου, η Αντιγόνη Γκόγκη και η Χριστίνα Βλαχοδήμου, μαθήτριες της τρίτης τάξης του Μουσικού Λυκείου. Στην τζαζ μπάντα του συλλόγου συμμετείχαν οι Γιώργος Τζούκας, Κώστας Δημητρίου, Νίκος Βαλταδόρος, Κώστας Απαλίδης, Μάρκος Καραπάτσιος, Μανώλης Κουτσονάνος, Φώτης Βακούφτσης και Σωτήρης Κουτσονάνος. Να πούμε ότι απόψε έχουμε μία ξεχωριστή εκδήλωση εδώ στην αίθουσα τέχνης. Έχουμε μία συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Τζαζ Μουσικής Κοζάνης και θα ερμηνεύσουμε τζαζ μουσική. Είναι κάτι που δεν το ακούμε πολύ συχνά εδώ πέρα στα μέρη μας, όπως επίσης είναι και ένα σύνολο μουσικό που δεν το βρίσκουμε πολύ συχνά και στα μουσικά μας σχολεία. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μία μικρή παράδοση στη τζαζ μουσική. Είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε τζαζ σύνολο, είναι μία big band, μία μεγάλη δηλαδή ορχήστρα που αποτελείται από πολλά πνευστά, κρουστά και από έγχορδα και ερμηνεύει τζαζ μουσική. Να πούμε ότι η απόψινή μας συναυλία είναι στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος που διεξήχθη στο σχολείο μας αυτό το σχολικό έτος και έχει τίτλο «Οι κυρίες της τζαζ τραγουδούν». Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να ακούσουμε από μαθήτριες της τρίτης λυκείου του σχολείου μας πολλά διάσημα και όμορφα τραγούδια που τραγούδησαν οι μεγάλες κυρίες της τζαζ, όπως τα χαρακτηριστικά αναφέρω, η Έλα Φιτζέραλντ, η Μπίλι Χόλιντεϊ και άλλες. Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά, είναι η πρώτη συνεργασία που κάνουμε με τον Σύλλογο Φίλων Τζαζ Μουσικής Κοζάνης και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Καλωσορίζουμε εδώ το φιλόμουσο κοινό της Κοζάνης, ευχαριστούμε που μας στηρίζει και ευχόμαστε σε όλους καλή ακρόαση.